Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι λέει Πάρη. Εξαιρετικά. Πώς πάμε, έχουμε νεάκια να πούμε. Ε, έχουμε να πούμε καταρχάς ποιο επεισόδιο είναι αυτό. Ξεκινάμε από εκεί. Το εκατοστό επεισόδιο. Χαμό. Για <laughs> αλήθεια είναι, δεν το περιμένω ότι θα κάναμε 100 επεισόδια όταν ξεκινήσαμε. <laughs> Κοίτα, άμα είχαμε βάλει στόχο να κάνουμε 100 επεισόδια, θα είχαμε κάνει σίγουρα 100 επεισόδιο. Όπω επίση, αν είχαμε βάλει στόχο να έχουμε ένα νέο φω, δεν θα είχαμε νέον φω. Πώς Κοίτα, η, η, αλήθεια είναι ότι μου αρέσει mm. και είναι και ωραίο στο χώρο. Δηλαδή mm. έχει και. Δεν είναι κάτι παιδί μου στο χώρο ούτω ή άλλω. Οπότε έχει ένα φωτάκι, έχει λίγο χαβαλέ ρε παιδί μου και αυτά. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα, Είχα Γενικά τελευταία κάτι με έχει πιάσει με τα νέων φώτα. Αλλά αυτό δεν είναι νέων νέων. Όχι, είναι μουφα νέων. Ναι. Γιατί μάθαμε ότι τα νέων νέων είναι και πανάκριβα. Είναι πανάκριβα βασικά και σπάνε κιόλα. Δηλαδή έχουν... είναι, είναι γυάλινο. Είναι όλο το πράγμα. Okay. Και είναι πιο ακριβό. Το μόνο καλό που σου δίνει είναι ότι σε συγκεκριμένα frames, επειδή αυτό είναι LED οπότε να αποσβήνει. Ναι. Το άλλο έχει πιο σταθερό φω. Οπότε μπορεί ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί για παράδειγμα στο βίντεο να φαίνεται ξέρεις, κάποια frames να είναι σβηστά. Αλλά... Καζή ερώτηση. Άρα δεν μπορεί να έχει LED με συνεχέ ρεύμα. Με συνεχέ ρεύμα έχει, αλλά νομίζω ο τρόπο που δουλεύει η λιχνέα LED Α, Α, δεν να... έχει να κάνει. οκ. Okay. νομίζω δηλαδή θα πω μαλακία, δεν θα το πω ας, δεν θα δοκιμάσω καν. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι τα LED έχουν και μετασχηματιστεί επάνω όλα. Mm. Σχεδόν by design. Άρα είναι σίγουρα συνεχέ. Και εδώ γιατί βίνει. Γιατί νομίζω η λιχνία LED, ο τρόπο που δουλεύει. Είναι αυτό ο τρόπο τη. Okay, ναι, τύπου σαν να πειρακτώνεται και σβήνει. Να ναι. Δηλαδή φορτίζεται και που φορτίζεται. Οκ. Okay. Πω, θα έχω πει σίγουρα μαλακία τώρα και θα δούμε ρόμπα. Δεν πειράζει όμω. Εντάξει, ευτυχώ δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. <laughs> 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 Δε, τυπικά δεν είμαστε, <laughs> οπότε είμαστε μια χαρά. Ισχύει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ε, Τι νέα, για πε. Λοιπόν, από τα νέα, τα οποία ναι. προφανώς δεν κοίταξα. Ούτε ε, εγώ. που είχαμε βάλει. Αλλά θυμάμαι το τελευταίο που έβαλα. Για πες. Το οποίο τσέκαρα υπάρχει ένα Docker Registry. Okay. Το οποίο λέγεται TTL.sh. Okay. Και το οποίο πουσάρει images τα οποία κατά το μέγιστο ζουν ε, μια μέρα. Έλα, ρε. Και εσύ βάζει το όνομα του image που μπορεί να είναι κάποιο UID κάτι για να είναι μοναδικό αρκετά και να μπορεί κάποιο άλλο να αποστάρει εκεί. Και μετά στο tag βάζει το πόσο καιρό θε να ζήσει. Και άμα δεν βάλει tag, είναι για μια μέρα. Έλα ρε. Ναι, ναι, ναι. Και είχε βάλει εκείνο δωρεάν, είναι ανώνυμο γιατί δεν χρειάζεται login και αυτά. Okay. Και το είχε κάνει για marketing ή τέτοια, η Replicated, τη θυμάσαι την εταιρεία. Σόπαρ so, αυτοί που κάνουν τα on-premises. Ναι, ναι, ναι. Wow. Έλα okay. Οπότε, Οπότε ναι, έχει χαβαλέ. Θα σου πούμε ένα πιο είναι ένα πράγμα το οποίο με προβληματίζει είναι όταν τρέχουμε τα tests επάνω στο CI. Mm -hmm. Εγώ θα ήθελα όλα αυτά να τρέχουν σε Docker. Αφού σε Docker κάνουμε τοπικά development, σε Docker κάνουμε deployment, θα ήθελα να τρέχουν και αυτά σε Docker. Mm -hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι όπω το έχω εγώ στο μυαλό μου, νομίζω με τον ίδιο τρόπο πρέπει να το έχουμε, είναι ότι πρώτα κάτι το τεστάρει, μετά το κάνει push στο registry. Δηλαδή με την έννοια ότι ό,τι είναι στο registry να είναι κάπω deployable α mm -hmm. πούμε. Okay. Το έχει και εσύ. Αυτό είναι μόνο στο δικό μου μυαλό καρφωμένο. Το έχω, αλλά άμα σκεφτεί. Καταρχά, μπορεί να κάνει build το image, να τρέχει τα τεστ και μετά να να το πουσάρει. Να. Οπότε δεν okay. είναι τραγικό πρόβλημα, νομίζω. Ναι, αυτό. αλλά με αυτό το κάνει σε ξεχωριστά jobs στο GitHub. Δεν μπορείς να κάνεις... μπορεί να κάνει. Κάπω να πάει το image mm, από ένας, το ένα στο άλλο. Σωστό. Αυτό που είχα κάνει σε ένα πελάτη και μου σου άρεσε. Και στο πετάω τώρα σαν ιδέα να μου πει πώ φαίνεται. <laughs> είναι κάνει πάντα Build και Push στο GitHub Container Registry και μετά σπρώχνει στο δικό σου repository αυτά τα οποία είναι deployable. Άρα έχεις δύο registries ας πούμε. Ναι. Okay. Και κάτι άλλο το οποίο έχει τύχει να κάνουμε και με ένα πελάτη και το οποίο ίσως θα βοηθούσε θα ήταν έχεις δύο registries στον ίδιο πάροχο, mm -hmm. βασικά έχεις δύο repositories, έστω για παράδειγμα ότι είσαι στην AWS, Έχει ένα repository το οποίο είναι για όλο το development τη εφαρμογή okay. και έχει και άλλο ένα το οποίο είναι για το production. Και έχουν δύο σημαντικέ διαφορέ. Σε αυτό που είναι για το development που σάρε τα πάντα και έχει life cycle policy, δηλαδή κρατάει το πολύ 100 images. Okay. Αλλά ό,τι γίνεται deploy γίνεται copy στο δίπλα registry, το οποίο δεν σου κοστίζει κάτι γιατί είναι απλά by reference αυτό, ειδικά e είσαι στο ίδιο account. Στην Amazon αυτό ή γενικά. Ναι. Στην Amazon, αλλά γενικά κανένα δεν θα έπρεπε να σε χρεώνει επειδή που σου αρέσει την ουσία ένα, το ίδιο πράγμα με διαφορετικό tag. Ε, το κάνει copy στο δίπλα registry, το οποίο δεν έχει life cycle policy και τα κρατάει πάντα. Ούτω ή άλλω, νομίζω ακόμα το Docker Hub το κάνει σίγουρα, αλλά πολλά registry όταν πουσάρι σου λέει ότι κάνω mount κάποια layers από κάποιο άλλο image. Ναι, αυτό απλά λέω. Φαντάζομαι δεν θα έπρεπε να σε χρεώνει κάποιο γι' αυτό. Όχι, δεν σε χρεώνει σίγουρα για το storage. Βασικά, εξαρτάται. Άμα, άμα είναι το ίδιο bucket αυτό, το ίδιο ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, ναι, άμα είναι στο ίδιο namespace, α πούμε, στον ναι. ίδιο οργανισμό. Τότε σίγουρα τα, τα images δεν δε μπορεί να υπάρξει δύο. Δεν έχει δύο blobs για το ίδιο layer. Σωστά. Άρα, άμα αυτά είναι στο ίδιο namespace, by design δεν μπορεί να σε χρεώσει δύο φορέ. Όχι. By design δεν μπορεί να πιάσει το χώρο δύο φορέ. Σωστά, ναι. Μπορεί. Άμα <laughs> θέλει, μπορεί. <laughs> ναι, ρε, αφού ξέρουμε περιπτώσει κιόλα που κάνουν περίεργα τέτοια πράγματα. Ποιε. Νομίζω το, το Google Drive δεν κάνει κάτι περίεργο που. Το Google Drive κάνει την άλλη μαλακία που άμα ένα αρχείο είναι shared, το χρεώνει σε όλου. Μπράβο. Αυτό. Ναι, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι. Στο, στο workspace πλέον δεν το χρεώνει σε όλου ή κάπω κάτι κάνει. Δηλαδή, άμα είναι κοινό το, το account, αλλά είναι γενικά περίεργο. Έχει ένα πράγμα το οποίο το έχει στο πιο ακριβό Google Workspace που εμεί δεν το χρειαζόμαστε και δεν το έχουμε. Το οποίο το λέει Drives. Που μπορεί να έχει okay. πολλά Drives και κάποια είναι shared. Οπότε δεν το έχουμε ένα shared file, έχουμε ένα shared drive. Ναι, ναι, αυτό το, το έχω δουλέψει και μάλιστα αυτό έχει και καλύτερο Καλό. Sunset Policy. Το, το έχουμε και στην Platform, το είχαμε και στο e food. Οκ. Okay. Οπότε αυτό τι γίνεται. Εμ πρακτικά αυτά τα αρχεία δεν ανήκουν σε κάποιον. Οπότε είναι και πιο εύκολε οι πολιτικέ που μπορεί να εφαρμόσει όταν κάποιο φύγει και από την εταιρεία. Α, έλα ρε. Okay. Ενώ άμα είναι προσωπικά αρχεία, mm -hmm. είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει. Γενικά είναι διαδικασία περίεργη, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να έχει ενδεχομένω και θέμα ιδιωτικότητα αυτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πει ότι όλα τα αρχεία του πάρει. Να ε, παίρνει κάποιο άλλο. Κοίταξε, θεωρητικά είσαι σε setting δουλειά εκεί. Δηλαδή δεν πρέπει να βάλει οτιδήποτε δεν είναι για δουλειά. Δεν είμαι σίγουρο ότι ισχύει αυτό. Νομικά. Mm. Όπω για παράδειγμα τα, τα DMs. Ε, θεωρείται προσωπικά. Θεωρείται προσωπικά δεδομένα και βάσει το GDPR κλπ. Πολλέ εταιρείε σου λένε ότι τα DMs μένουν για δύο χρόνια και μετά από δύο χρόνια τα διαγράφω. Ελά ρε. Wow. Είναι και όπω ε, ακόμα και στο Slack, νομίζω, αν ε, είσαι σε κάποιο group ναι. και φύγει από την εταιρεία, mm. ε, αυτά τα μηνύματα παραμένουν. Άμα όμω είναι DMs, νομίζω δεν δεν τα, δεν τα βλέπει κάποιο μετά. Όπω και όλα όσα έχει κάνει. Ακόμα και δηλαδή, τα group chats από τα channels, τα private έχουν διαφορά στο πώ διαχειρίζονται. <laughs> νομίζω. Οκ. Okay. Μάλιστα. Αλλά ναι, έχει πλάκα γενικά. Ωραία. Και θέλω να μου πεις και σε άλλο νέα, για να το βγάλουμε αυτό, τι ήταν αυτό που έγινε με την FTX, που μου το ψηλοεξήγησες, που εγώ δεν ήξερα καν τι είναι η FTX. Εγώ απλά είδα μια μέρα ότι κάτι κράσαρε, ότι ένα γήπεδο που είχε το όνομά της τώρα θα αλλάξει όνομα και ότι κάνανε όργια μέσα στα γραφεία τους, ειδικά τη στιγμή που ανακοινώναν ότι κράσαρε. Αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα πόσα είναι τρολαρίσματα από αυτά. Δεν διάβασα πολύ η αλήθεια είναι. Αλλά ναι. Ε, καλά, την FTX, αν FTX, ούτε εγώ είχα τόσο μεγάλη γνώση για την εταιρεία, ρε παιδί μου, πριν, δεν... Εγώ πρώτη φορά άκουσα το όνομα, δηλαδή, τόσο, εγώ τόσο δεν ασχολούμαι με ακούσει, το παιδί Αυτή την εταιρεία την είχε ένα που τον θεωρούσαν το μεσία των κρύπτο και κάτι τέτοιο, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ναι. δηλαδή, θεωρούσ... θεωρητικά είχε, ρε παιδί μου, μεγάλο όνομα στο, στο κομμάτι αυτό. Ε, και, τι γίνεται, όταν, όταν είσαι ένα ίδρυμα, ρε παιδί μου, τραπεζικό, γιατί και αυτά... Δεν είναι τραπεζικά με το νομικό. Ναι, αλλά νόημα. Ας πούμε ένα τέτοιο ρόλο προσπαθούν να παίξουν. Αλλά αυτό είναι ο ρόλο. Πρακτικά τι κάνει, παίρνει λεφτά και επενδύει τα λεφτά που κάποιο έχει εναποθέσει σε σένα για να βγάλει λεφτά. Ναι. Η τράπεζα τι κάνει, πώ βγάζει λεφτά από σένα, τη πα τα λεφτά σου, σου τι, λέει ότι έχει λεφτά και παίρνει παραπάνω. Βασίζεται στο ότι δεν θα πα να τα χαλάσει αύριο, να τα σηκώσει όλα απότομα. Ναι. Οπότε αυτά τι τα δανείζει, τα επενδύει, τα κάνει οτιδήποτε θεωρεί, ρε παιδί μου, και λοιπά, ώστε να βγάζει χρήματα. Mm -hmm. Δηλαδή δεν βγάζει τράπεζα από, τα, από το 1 ευρώ, 2 που χρεώνει το μήνα στο λογαριασμό. Βγάζει από αυτό. Αυτό είναι το τρόπο που ναι, βγάζει. Εσείς. Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτοί λοιπόν είχαν κάνει το ίδιο, αλλά η... το πόσο ρε παιδί μου. Ε... πόσο exposure είχαν σε... σε assets ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Και μάλιστα ειδικά επειδή στο κρυπτο δεν υπάρχει τόσο καλή νομοθεσία. Να. Δηλαδή η τράπεζα δεν μπορεί για παράδειγμα να πάει και να επενδύσει το 100% του αποθηματικού της, έχει κάποια όρια. Στα σωστά. Ειδικά στην Ευρώπη. Ε, και στην Αμερική. Mm -hmm. Νομίζω με αυτά γενικά είναι λίγο... είναι λίγο τζις. Okay. Δεν, okay. δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πάει κάπω έτσι. Στο κρύπτο είναι λίγο πιο χήμα ρε παιδί μου, οπότε αυτοί είχαν πάρα πολύ μεγάλο exposure σε assets. Οκ. Okay. Τα κρύπτωση όλα είναι, ξέρω εγώ, μείον 70%, 80%, 60% από την αρχή της χρονιάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν αύριο κάποιοι όλοι θέλανε τα λεφτά τους πίσω, δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Οκ. Okay. Ε, έγινε και μια φάση, νομίζω με το Binance, το οποίο είναι ένα άλλο αντίστοιχο το πράγμα. Το οποίο το Binance πήγε να του αγοράσει. Ναι. Και τράβηξε την πρίζα. Και μετά είπε ότι η φάση είναι τόσο ματαφάκα που τον πουλώ. Ναι, 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 ναι. Οπότε αυτό δημιούργησε και άγχο σε οποιοδήποτε είχαν ένα αποθέσει εκεί πέρα, επειδή μου ή okay, παίζανε yeah, yeah, Και, μετά και μετά είναι clusterfuck δελώς. Οπότε μετά η φάση έγινε τελείω clusterfuck. Και <laughs> βγάλανε νομίζω. Και παίζει και το Binance <laughs> να, Όχι, να ρε, έβγαλε, ρε, να είχε κάποια assets εκεί και να τα έβγαλε. <laughs> δεν ξέρω αν έκανε ρε. και τέτοιο. Αλλά σίγουρα πολλοί που είχαν assets πήγαν να τα βγάλουν. Okay. Όταν πα να τραβήξει νερό από ένα άδειο πηγάδι, γενικά τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Έλα Oh. Γιατί και αυτοί δεν είχαν το, το, χρήμα να πάνε να σου γυρίσουν πίσω είτε σε ευρώ, ξέρω εγώ, δολάρια, whatever, είτε και στα assets. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να έχει αφήσει bitcoin εκεί mm. και αυτό δεν τα έχει επενδύσει σε, ξέρω εγώ, aircoin. <laughs> <laughs> τα οποία <laughs> είχαν γίνει. Α, ήταν τα. Μισό Αυτά είναι τα λεγόμενα τα seed coins και τα vaporware. <laughs> 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 Κοίτα, δεν έχω διαβάσει σε βάθο, οπότε σίγουρα πολλέ λεπτομέρειε μου, μου λείπουν, ρε παιδί μου. Απλά η φάση ήταν αυτή, ότι ε, βγήκε ότι μάλλον η φασούλα δεν πάει καλά. Αυτό είπε το μεταξύ Δευτέρα, ε, funding secured φάση, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τώρα προχθέ. Oh, oh. Τη Δευτέρα πριν γίνει η μαλακία τώρα. Α, νόμιζα ότι μετά από όλα αυτά είπε Funding Secured και λέω okay. όχι, όχι. Όχι, 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 Είπε στην αρχή Funding Secured, μετά έπαιξε η φάση με το Binance, παράλληλα έγινε αυτό. Μετά από δύο-τρει μέρε το Binance είπε Funding Not Secured. Not secured. <laughs> όχι Funding Secured, είπε ότι τα, τα assets σα είναι ασφαλή, δεν υπάρχει κίνδυνο. Okay. Κάτι... Κάτι ρε παιδί μου, πολύ μασκικό ρε παιδί μου ήταν αυτό. Ήταν, ξέρει, σε φάση. Yeah. Έλα μου, ρε καλά τα βλέπω τα πράγματα. Okay. What could go wrong. <laughs> 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 όχι, ρε γαμώτο. Μάλιστα. Αυτό. Τι άλλα ναι, αυτό ήταν το ένα. Α, είμαστε Βερολίνο. Σήμερα γυρνάμε. Ναι, σήμερα γυρίζουμε. Οκ. Okay. Νομίζω. Mm. εγώ, για να το εγώ λες. τουλάχιστον, εσύ δεν ξέρω αν γυρίζει. Α, ναι, ε, όχι, εγώ δεν γυρίζω σήμερα. Δεν ναι. γυρίζει σήμερα. Mm. Γύρισε χθε ή θα γυρίσει άλλο. Okay, Όχι, γυρίζω Κυριακή. Α, εντάξει, να ξέρω κι εγώ δηλαδή. <laughs> <laughs> Μάλιστα, ναι. Βερολίνο, εντάξει. Θα πούμε πώ ήταν αφότου το πάμε κιόλα, κανονικά. <laughs> <laughs> Αλλά ναι, θα. Θεωρητικά ήμασταν πριν λίγε μέρε στο yeah. <laughs> Greeks in Tech και σε κάποια άλλα event στο Βερολίνο και ηταν <laughs> Φαντάζομαι καλά θα περάσουμε. Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Άρα καλά περάσαμε. <laughs> ναι, ναι, θα δούμε, θα δούμε μετά. Για πε. Ε, τι, <laughs> άλλα. Τι... Προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω άλλα. Τι η απασχολή που θα ήθελε να συζητήσουμε. Τι μια απασχολή που θα ήθελα να συζητήσουμε. Αν δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, εντάξει, μπορεί να πετάξω κι εγώ καμιά. Πέ, πέ, Πέτασε καμιά ιδέα, γιατί έχω πολλά, αλλά δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Ωραία. Δεν έχω... Είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα πρώτα απ' όλα, κάποια στιγμή να το κάνουμε με κάποιον καλεσμένο, ο οποίο ε, έχει κάνει και μια πορεία σε αυτό. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε να το συζητάμε και στο μεταξύ μα και είναι το. Ε, ε, αν. Βασικά, να γίνει κάποιο manager ή όχι. Τελικά. Στη ζωή του. Δηλαδή. Έχουν ζαβού να ξέρει. Τι. Απλά σκεφτόμουν να, να συντηρήσουμε αυτό την προηγούμενη φορά. Αλλιώ. λέω πιο μετά, ναι. Οκ. Okay. Πάμε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έλα ρε, οκ. Okay. Πολύ ωραία. Ε, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να το πούμε και με κάποιον ο οποίο έχει κάνει και ίσω και με κάποιον που έχει αποφασίσει να μην κάνει mm -hmm. αυτή την πορεία ή έχει πάει πίσω. Αλλά. Βλέπω ότι στην αγορά μα συμβαίνει το εξή. Ότι είναι ένα άτομο το οποίο. Είναι developer mm -hmm. και εξελίσσεται. Είναι, είναι στην εταιρεία καιρό. και Κάποια στιγμή έχει η ώρα να πάρει την επόμενη προαγωγή του. Και με κάποιο τρόπο αποφασίζεται από την εταιρεία και από το ίδιο το άτομο να πάρει θέση manager. Άρα από εκεί που είσαι αυτό το οποίο λέμε individual contributor, mm -hmm. δηλαδή εγώ συνεισφέρω το δικό μου έργο, το τεχνικό έργο στην εταιρεία, πλέον διαχειρίζομαι και εκπροσωπώ ανθρώπους και το δικό του έργο. Το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι είτε κάνω μόνο αυτό, είτε κάνω ένα μείγμα, του συνεχίζω να προσφέρω και τέτοιο. Ωραία. Ε, γενικά, θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο δεν λειτουργεί καλά με το πώς, με το πώς εκτελείται. Ωραία. Ήταν η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω για πες. Μπράβο. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται αυτό δεν, δεν λειτουργεί καλά. Και βλέπουμε πολλού μαλάκι managers να εμφανίζονται σιγά-σιγά. Όχι σιγά-σιγά, με του ρυθμού. <laughs> ε... Και με, απα... με απασχολούσε γιατί και εμεί από προγραμματιστέ έχουμε πάρει ένα ρόλο managerial και με την εταιρεία και με όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι όντω πραγματικά δεν ξέρω αν αμα... κάνουμε καλά τη δουλειά μα. Φαντάζομαι. Την κάνεις, ρε, παιδί μου, αλλά ναι. Ναι. Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ότι κάτι γίνεται, αλλά σίγουρα συνειδητοποιώ, ειδικά φέτος, ότι το κομμάτι το μανατζερίστικο έχει ένα εντελώ διαφορετικό σκύλισε, το οποίο χρειάζεται διαφορετική αξιολόγηση. Αυτά. Λοιπόν, εγώ θα πήγαινα ένα βήμα πίσω και θα έλεγα, θα έκανα την ερώτηση μάλλον, αν είναι σωστό το να γίνεις manager να είναι μία συνέχεια του να είσαι ένας καλός individual contributor. irrelevant. Μπράβο. Μπράβο. Συμφωνώ μάλλον. Δεν ξέρω αν είναι το σωστό. Φαίνεται να, βγάζει νόημα αυτό, ρε παιδί μου, αλλά θεωρώ το ότι το managerial track, να το πω έτσι, δηλαδή το, το θέλω να διαχειρίζω με άτομα, αυτό έχει μία, μία, εξέλιξη. Και το θέλω να γίνω πολύ καλό στη δουλειά μου, σαν προγραμματιστή, έχει μία άλλη εξέλιξη. Και αυτά τα δύο πράγματα είναι κάθε μεταξύ του. Mm -hmm. Δεν σημαίνει. Δηλαδή, το, αυτό που λέμε, α, ξαφνικά ε, όλα καλά. Ε, τώρα όμως πρέπει να το κάνουν όλοι οι παιδί μου, τη φάση και να, και να δούμε τι γίνεται. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Mm -hmm. Υπάρχουν φορέ που κάποιο άνθρωπο είναι πάρα πολύ καλό τεχνικά, αλλά δεν είναι αρκετά καλό στο να διαχειρίζεται άτομα. Σωστά. Και δεν πειράζει καθόλου. Ναι. Ε, Καταρχά, ο Χασικόρπ, ο, mm -hmm. ο Μίτσελ Χασιμότο, ο τύπο είναι billionaire. Ναι. Πάει στη δουλειά του με το ελικόπτερο. Όντω. Ναι, το είγαει ο ίδιο. Για να μην πέφτει στην κίνηση τη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, τη Σαν Φρανσίσκο, δεν ξέρω. Εντάξει. Ο τύπο είναι πίσω. Λίγο υπερβολικό. Αφή. Ας... Περιμένει. Και εγώ τώρα μπορεί να υπερβάλλω, αλλά όντω ξέρω ότι. Έχω δει φωτογραφία του ξέρω εγώ το Twitter, Instagram που είχε βάλει, που λέει Α, ωραία, ξέρω εγώ, πάει κι αυτό. Ένα και... αεροπλάνο θυμάμαι ότι έκανε μαθήματα. Ό,τι έχει. Ένα επτάμενο <laughs> <ένα> όχημα. <laughs> ωραία. Ναι. Μ' αρέσει. Ένα drone. Ε, μπράβο. Το drone είναι μη επανδρωμένο. Αυτό έχει εκείνον μέσα. Όχι, το UAV είναι μη επανδρομένο. Το drone. Είμαι αρκετά σίγουρη ότι το drone είναι μη επανδρομένο. Όχι. Δεν μπορεί να υπάρχει Όχι. quadcopter που. Είναι quadcopter, που είναι δεν drone. είναι drone. Drone ο... είναι το μη επανδρομένο. Ok, πάω πάνω. Λοιπόν. Ε, οπότε, ο τύπο φτιάχνει ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Vagrant. Mm -hmm. Είχε κάνει κάτι άλλο που είναι το Vagrant. Νομίζω το Vagrant. Το Vagrant ήταν σίγουρα το μεγάλο εργαλείο το πρώτο. Ναι. Νομίζω και το Packer ήταν κάπου εκεί κοντά. Απλά από το εκεί, το εκεί κοντά. Λοιπόν, φτιάχνει το Vagrant. Το οποίο ήταν το καλύτερο Virtual Box. Mm -hmm. Ωραία. Και ήταν το, αυτό το οποίο έπαιζε πριν τον Docker. Βασικά ήταν provisioner για Virtual Box. Ναι. Για την ακρίβεια. Καθόταν πάνω το Virtual Box. Ήταν αυτό το οποίο χρησιμοποιούσε ο κόσμο πριν τον Docker για να έχει ένα Virtual Machine που σηκώνει τα πάντα μέσα. Οκ. Ωραία. Εξαιρετικό developer. Ρουμπά. Αρχίζει μετά, μαθαίνει και Go αρχίζουν μετά όλα τα ωραία, το Packer, το Terraform, το Consul, το Nomad, το Vault. Εντάξει, <laughs> δεν ήταν μόνο του πλέον. Όχι, δεν ήταν, αλλά αυτό είχε, είχε συμμετοχή σε όλο αυτό. Δηλαδή, είχε τύχει να δω το 2020 να έκανε commits. Κάνει αυτή την εταιρεία τη Hashcorp, η οποία πηγαίνει τάπα και ε... δεν, ξέρω αν έχει μπει χρηματιστήριο, αλλά ξέρω ότι. Νομίζω όχι. Η... Πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρήματα και τρελοί πελάτε. Και ο τύπο κάποια στιγμή, πέρυσι, πρόπερσι, πότε είπε, λέει Παι, παιδιά, εγώ τέρμα λίγο όλο αυτό το μανατζερίστικο. Στην εταιρεία μου θα γίνει developer. Φεύγω από board, φεύγω από όλα. Και από board βγήκε. Ναι, δεν θέλω. Λέει. Okay. Εγώ θέλω να γράφω κώδικα. Αυτό μου περνάω καλά. ζωάρα. Ναι, και λέει, λέτε, έχω κάποιον άλλο λέει, να μου λέει. Εντάξει, εγώ προφανώ και μπορώ λέει, να. Σύνιο άτομο είναι. Δεν θα είναι ο junior που θα του λένε, Έλα, να σου πω κάνω αυτό το τικετάκι τζίρα. Και προφανώ Όπω και να το κάνει, είσαι με λίγο άλλου όρου, παιδί μου. Ακόμα και όταν. Επειδή είσαι έτσι. έχει το 40% τη εταιρεία. <laughs> ναι, ξέρω εγώ. Αλλά still. Ο τύπο είπε δεν κάνει για μένα. Θα γίνω individual contributor. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Οπότε δεν έχει να κάνει. Το μόνο το οποίο θεωρώ και, ότι έχει σημασία είναι ο manager να είναι competent τεχνικά. Δε, δηλαδή διαφορετικά ε, χρειάζεται ένα γραμματέα, θεωρώ. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει τα, τους τεχνικούς περιορισμούς και όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει μια... Δεν θεωρώ ότι έχει ένα χρήσιμο ρόλο σε μια τεχνική ομάδα αν δεν μπορεί να μιλήσει και τεχνικά για να βοηθήσει να μπει το νερό στα βλάκι. Οκ, okay, το ακούω. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσω με αυτό που λες, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό η διαχείριση των ατόμων έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι τεχνικά. Άρα, ενδεχομένως μια ομάδα η οποία έχει ένα άτομο που κάνει το, tech, το technical leadership, δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο είναι individual contributor αλλά είναι αρκετά πιο έμπειρο, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τεχνικά την ομάδα να πάρει σωστέ αποφάσεις, okay. σε συνδυασμό με ένα άτομο το οποίο κάνει τη διαχείριση. Και τι είναι αυτή η διαχείριση. Η διαχείριση είναι το αν είναι χαρούμενο ένα άτομο στην ομάδα, αν υπάρχουν προβλήματα, ε, πώς μπορεί να γίνει καλύτερο, πώς μπορεί να, να εξελιχθεί, ποιο μονοπάτι να πάρει, να πάρει το managerial ή το, το IC μονοπάτι. Ε, τι γίνεται με τα benefit. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μεγαλώνουν μια. Άρα, συγγνώμη που σε διακοπτώ, εσύ όμω εννοεί αυτό πιο, πιο κοντά στο κομμάτι του HR. Καταλαβαίνω ότι το λε. Ναι, είναι πολύ πιο κοντά στο. Σαν ένα HR consulting, α το πούμε κάπω. Mm -hmm, mm -hmm, κάπω ναι. έτσι λε τον. Οκ, okay, ότι υπάρχει και αυτό ο ρόλο του manager. Όχι απαραίτητα, αλλά υπάρχει και αυτό. Ναι. Οπότε, έχω δει, δει ομάδε οι οποίε επιλέγουν να σπάσουν το ρόλο και ο manager και ο technical lead να είναι δύο διαφορετικά άτομα. Ναι, θα μπορούσε αυτό. Δεν βλέπω γιατί να. Ε, θεωρώ ότι είναι λίγο. Σχετικά νομίζω στο προηγούμενο επεισόδιο, το λέγαμε. Θεωρώ ότι είναι λίγο inefficient, mm -hmm. μη αποδοτικό. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι. Γιατί καταρχά μπορεί να δουλέψει. Απλά εγώ τώρα προσπαθώ να βγάλω λίγο από τη αξίγη και βλέπω ότι αυτό πρώτα απ' όλα και χρειάζεται δύο παραπάνω, έναν παραπάνω άνθρωπο από εκεί που θα μπορούσε να έχει ένα άτομο mm -hmm. το οποίο είναι ο manager τη ομάδα. Ε, χρειάζεσαι δύο και υπάρχει επικοινωνιακό, κόστο κόστος εκεί πέρα γιατί πρέπει και αυτοί οι δύο να μιλάνε μεταξύ τους Σωστά. αναγκαστικά το οποίο πιθανόν να, να, είναι απαραίτητο αλλά ίσως είναι από ένα μέγεθος και πάνω το να πας εκεί, δηλαδή να πεις ότι ξέρεις ότι ο technical leader ασχολείται μόνο με τεχνικά θέματα και κάτι αν μπορεί να γίνει, αν δεν μπορεί να γίνει. Κοίτα, αυτό που κερδίζει εκεί πέρα είναι ότι ο technical leader μπορεί να, να, να αναλάβει και να φέρει πέρα κάποιο κομμάτι των tasks. Δηλαδή, δεν είναι απλά να συζητήσει και να συμβουλέψει, αλλά έχει και το χρόνο να, να συνεισφέρει. Οκ. Okay. Ενώ Α... άμα mm -hmm. το κάνεις αλλιώς, δηλαδή άμα πεις ότι ο manager είναι και τεχνικά κάνει ένα κομμάτι, ίσως όχι το architecture, αλλά βοηθάει τεχνικά την ομάδα ή την ψιλοκουρδίζει, μετά σίγουρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, okay. χρονικά. Το οποίο είναι okay. οκ. Okay. Απλά υπάρχουν κάποιε εταιρείε που βάζουν τα άτομα αυτά να γράφουν και κώδικα. Δηλαδή δεν γίνεται και τα τρία να κάνει, νομίζω. <laughs> δηλαδή μετά από, okay. μετά από ένα σημείο, μετά κάπου ε, ναι. κλάνει. Ναι. Ε, ωραία. Θα πάρω ένα παράδειγμα το οποίο εμεί δεν το χρησιμοποιούμε και το έχουμε αποτάξει. Και αυτό είναι το Scrum. Αποτάξει. Ναι. Αυτό σατανά. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, θα πά... Ωραία. Ε, οπότε έχει μια ομάδα στην οποία είναι χτισμένη με Scrum. Ωραία. Okay. Έχει του individual contributors που είναι developers, σωστά. Θα βγάλουμε designers αυτά, θα θεωρήσουμε για απλότητα ότι είναι εκτό. Και έχει και ένα scrum master και έναν product owner. Mm -hmm. Σωστά. Ωραία. Ο ρόλο του manager τη ομάδα είναι άλλο από αυτού, είναι επιπλέον άτομο. Καλή ερώτηση, εγώ θεωρώ ότι εκεί πέρα θα έβαζα τον scrum master να κάνει και ένα κομμάτι διαχείριση. Mm. Ο οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι τεχνικό 100%. Αυτό το καταλαβαίνω και εγω mm -hmm. Το Scrum Master εκεί δεν χρειάζεται να είναι τεχνικό. Ο product owner όμω δεν χρειάζεται. Εξαρτάται από το τι προϊόν κάνει. Θεωρώ ότι άμα κάνει ένα προϊόν τεχνολογία, πρέπει να είναι και product owner αρκετά τεχνικό για να μπορεί να καταλάβει τη λειτουργικότητα, του πελάτε και ούτω καθεξή. Αν κάνει ένα μη τεχνικό προϊόν, θα πρέπει να καταλαβαίνει τεχνολογία, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, εγώ θα έχω δει product owners οι οποίοι Μπορούν να σου εξηγήσουν components και πώ αυτά επικοινωνούν μεταξύ του, το οποίο το θεωρώ απαραίτητο. Δεν με πειράζει να μου πει τι αλγορίθμου χρησιμοποιούν, ή ποια είναι τα API endpoints, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αρκετά πιο τεχνικά. Okay. Αλλά το να μπορεί να μου απαντήσει την ερώτηση του τι γίνεται όταν γίνεται αυτό το request και σε ποιο σύστημα, θεωρώ ότι είναι δουλειά ενό product owner. Ωραία. Οπότε αυτό δεν θεωρώ όμω ότι χρειάζεται τεχνική βάση. Θεωρώ ότι είναι θέμα κατανόηση. Και okay. να πάρεις black boxes, βελάκια και να καταλαβαίνει λίγο πώς βλέπει αυτό το πράγμα. Για να μπορείς, ρε μου, αυτό να καταλάβεις και να πεις θέλουμε να κάνουμε μια λειτουργικότητα αυτή ποιε ομάδες θα επηρεάσει. Οκ. Okay. Τι πιστεύεις ότι ποιο πιστεύεις ότι είναι το σημείο που κάποιο άτομο μπορεί να κρίνει, βασικά είναι η ώρα να κρίνει αν θα ακολουθήσει έναν πιο διαχειριστικό ρόλο ή αν θα συνεχίσει στου individual contributor ανεξάρτητος ως... συνδρομητής συνδρομητής contribute, συνδράμα of δεν συνδράμι, είναι συνδράμι, ναι. ως προγραμματιστής να ναι. <laughs> το αφήσουμε έτσι κοίτα εγώ θεωρώ ότι εκεί πέρα καθαρά έχει να κάνει με το πως περνάς καλύτερα Αν κάθε μέρα που ξεκινάς τη μέρα σου και δουλεύει, κάνεις δύο βασικά πράγματα ναι. πολλά πράγματα κάνεις αλλά θα μπορούσε να βάλεις σε δύο πολύ μεγάλες κουβάδες το ένα πράγμα είναι να λύσει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα okay. και να προτείνει μια λύση η οποία είναι λίγο έξω από την κανονικότητα ή λίγο διαφορετική και η οποία βοηθάει. Ή μπορεί να βοηθήσει συναδέλφου σου να κάνουν τη το δουλειά του καλύτερη, να του βοηθήσει, να του εξηγήσει πώ δουλεύει κάτι, να του ξεκολλήσει από ένα πρόβλημα που έχουν και τέτοια πράγματα. Okay. Οπότε, αν σου αρέσει να βοηθά πιο πολύ κόσμο. Και γιατί πρακτικά ο μάνατζερ τι κάνει, βρίσκει οτιδήποτε μπορεί να ενοχλεί τον κόσμο και τον βοηθάει να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα. Τέλεια. Ποια είναι η διαφορά του manager σε μια τεχνική ομάδα με το technical lead. Υπάρχει διαφορά και αν είναι ποια. Ναι, ο, ο technical lead η δουλειά του είναι να λύσει τεχνικά προβλήματα και αρχιτεκτονικά προβλήματα. Ο manager είναι να βρει ένα άτομο το οποίο δεν κάνει code review και να τον βάλει να κάνει code review, ρε παιδί μου, γιατί σε έχει μπλοκάρει. Να, να δει ότι. Σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδε, κάποιο θα πάρει άδεια και μπορεί να είναι απαραίτητο αυτό το άτομο για κάποια, κάποιο mm. release. Οπότε, να φροντίσει να συγχρονίσει την ομάδα. Το ότι, το ότι θα γίνει. Ωραία. Το ότι πρέπει να γίνεται ένα code review πριν βγει κάτι, για παράδειγμα, το αποφασίζει ο technical lead, ο manager και οι δύο. Καλή ερώτηση. Όλε τι δύσκολε ερωτήσει μου, εξηγήστε τώρα πώ γίνεται. <laughs> ε, θα σου πω. Θεωρώ ότι αυτό είναι κοινή απόφαση. Γιατί το Code Review πρακτικά δίνει ε, γνώση στην εφαρμογή σε άλλα άτομα mm. και φροντίζει για ένα ε, επίπεδο ε, όχι ασφαλείας, αλλά ένα επίπεδο κανονικοποίησης στο τι θα πει ο κώδικα, πόσο καλά γράφουμε, πώς γράφουμε, πόσο αποδοτική όχι θα είναι η εφαρμογή, δεν θα υπάρχουν τρύπες και το καθεξής. Αυτό θεωρώ ότι είναι καθαρά τεχνικό κομμάτι. Άρα ένα. Technical lead mm -hmm. θα αποφασίσει γι' αυτό ώστε να βεβαιωθεί για το σωστό τελικό αποτέλεσμα. Mm -hmm. Από την άλλη, και ένα manager ο οποίος θέλει να ε, εισάγει καινούργια άτομα σε ένα code base, mm -hmm. μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία για να, για να βοηθήσει την ομάδα να δουλέψει καλύτερα και να μπορέσει να πάει ότι... πιο γρήγορα. Άρα, θα το έλεγα κοινή απόφαση. Ε, και εγώ νομίζω ότι εκεί δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα όρια. Πάντω, γι' αυτό και εγώ έλεγα μεταξύ manager και technical lead. Καταλαβαίνω ότι σε πιο μεγάλε περιπτώσει μπορούν να είναι ξεχωριστά, αλλά αναγκαστικά θα εφάπτονται αυτά το λιγότερο. Mm -hmm. Δηλαδή θα υπάρχει μια, μια τομή. Βέβαια, μπορεί να είσαι IC, individual contributor, χωρί καν να γίνει technical lead. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο επίση θέλω να, να συζητήσουμε. Αλλά μάλλον δεν είναι θέμα του σημερινού, γιατί δεν είναι manageristικό. Αλλά για πε. Οι, μπορεί να θες να είσαι technical lead και αυτό να σημαίνει ότι είσαι ε, subject matter expert, δηλαδή να, να θεωρεί αυθεντία σε ένα κομμάτι σε μια γλώσσα, σε ένα κομμάτι της εφαρμογή, σε μια αρχιτεκτονική, σε κάποιο από αυτά τα κομμάτια. Και άρα να, να έρχονται άλλοι να συμβουλεύονται γι' αυτό. Στο technical leadership σημαίνει ότι πρέπει να βοηθήσει άλλα άτομα να πάνε σε μια κατεύθυνση. Απλά το τεχνικά. Οποίο, ναι, απλά ακουμπάει όμω και λίγο το διαχειριστικό κομμάτι. Ναι. Ο όσο πιο manager γίνεσαι, επηρεάζει πολύ περισσότερα άτομα, όσο πιο IC γίνεσαι, είσαι λίγο πιο μοναχικό καραβαλάρη ω προ το ότι πρέπει να επηρεάσει άτομα, αλλά επηρεάζει πολύ μεγαλύτερο εύρο εφαρμογή. Mm. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Mm. Ε, Προφανώ όλα αυτά τώρα στην κάθε εταιρεία, το πώ θα δουλέψει, πότε θα γίνει κ.ο.κ. υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να γίνει αυτό. Και συνήθω βλέπει τι τεχνικέ εταιρείε να βάζουν τεχνικά άτομα ω managers. Okay. Το οποίο νομίζω ότι είναι και καλό γιατί μπορεί να καταλάβει καλύτερα ένα άτομο που είναι τεχνικά ε, έχει, έχει γνώσει τεχνικέ. Αν αυτό το άτομο για παράδειγμα χρειάζεται παραπάνω βοήθεια, Πότε χρειάζεται παραπάνω βοήθεια. Πόσο ρεαλιστική είναι η εκτίμηση που μου έχει δώσει για ένα task. Mm. Γιατί το να δώσουμε εκτιμήσει όλοι εύκολο είναι. Το θέμα είναι πόσο αυτέ οι εκτιμήσει είναι ρεαλιστικές ή όχι. Mm -hmm. Άρα καταλαβαίνω γιατί τίνουμε να βάζουμε τεχνικά άτομα ω managers. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και δεν συμφωνώ είναι γιατί πρέπει να είναι η συνέχεια ο manager. Τύπου Ε, δουλεύω τώρα πέντε χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Ε. ήρθε η ώρα να πάρω το καπέλο to του manager. manager, ναι. Και, να... και εκεί πέρα καταλήγει να βλέπει άτομα τα οποία δεν θέλουν να σταματήσουν να γράφουν κώδικα, να γίνονται managers και να μην ασχολούνται καθόλου με τη διαχείριση των ατόμων που έχουν από κάτω και να ασχολούνται μόνο με το να γράφουν κώδικα. Ναι, αυτό, αυτό θεωρώ ότι έχει ευθύνη και από τι δύο πλευρέ. Δηλαδή, τόσο μια εταιρεία μπορεί να βάλει ένα άτομο, γιατί είναι εύκολο να πει: Α, ωραία, ο Αντώνη είναι στην εταιρεία 10 χρόνια, ήρθε η ώρα του να γίνει manager. Είναι μια εύκολη απόφαση. Τύπου, Α, αυτό είναι 8 χτόρης στο γραφείο, άρα δουλεύει. Είναι τη ίδια ευκολία. Αυτό. Είναι τη ίδια ευκολία απόφαση. Mm -hmm. Ενώ θεωρώ ότι χρειάζεται να καθίσει να το σκεφτεί, ρε παιδί μου, να δει τι κάνει κάποιο, τι φέρνει στο τραπέζι, τι θέλει να φέρει στο τραπέζι στο τέλο τη ημέρα. Και το άλλο είναι προφανώ και η, ξέρεις, η εταιρεία και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Οπότε, όπω οι άνθρωποι κάνουν αυτά τα λάθη, έτσι και οι ίδιοι που πάνε και ανε... μερικέ φορέ ανεβαίνουν τα σκαλιά, έχουν την, εμ, την προσδοκία και τη φιλοδοξία να γίνουν managers χωρί να το έχουν. Αυτό παίζει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι. Και το άλλο να το έχουν, ενώ πιο πολλοί να θέλουν να το έχουν. Και θα σου πω γιατί. Γιατί πολύ αρκετά συχνά θα δεις ανθρώπους να έχουν προβλήματα με managers, γιατί ένας manager θα επηρεάσει πολλούς. Mm -hmm. Με πιο άμεσο, γιατί όλοι επηρεάζουν πολλού, απλά με, με, πιο άμεσο τρόπο. Άμα, είμαι εγώ στο μαλάκα στο γραφείο, ρε παιδί μου, με τη μία σα επηρέασα όλου όσου είμαστε εδώ. Ε, οπότε θεωρώ ότι Εκεί λείπει, λείπει λίγο δουλειά. Ε, χρειάζεται δηλαδή καθοδήγηση και από την ίδια την εταιρεία να καταλάβει ποια άτομα mm -hmm. κάνουν για μια θέση διαχειριστική. Και όταν λέω διαχειριστική, είναι αυτό που είπαμε. Όχι technical lead να παίρνει αρχιτεκτονικέ αποφάσει για ένα project, αλλά να καθίσει μαζί με ανθρώπου και να του βοηθήσει να κάνουν τη δουλειά του. Πρέπει να είσαι εκείνη τη στιγμή ο καθαριστή, στην ουσία. Mm -hmm. Όπου θα πηγαίνει στον δρόμο με τη σκούπα ναι, και θα αφαιρεί εμπόδια. Μα, μα καθαρά αυτό είναι η δουλειά ενό manager μια ομάδα. Να, να βοηθήσει την ομάδα να κάνει δουλειά τη καλύτερα, πιο εύκολα, πιο γρήγορα κ.ο.κ. Ένα άλλο κακό που υπάρχει σε αυτό, και εκεί πέρα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι εταιρείε που το κάνουν αυτό, είναι ότι έχει τα βάνη μισθολογικά σαν IC. Και μόνο αν γίνει manager μπορεί να πα παρακάτω. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί σε αναγκάζει, γιατί σου λέει ότι αν είσαι καλό στη δουλειά σου. Ωραία. Θεωρώντα ότι μπορεί εσύ ω IC να δώσει παραπάνω αξία, έτσι. Δεν μιλάμε ότι έχει και εσύ όριο yeah. σαν ε, contributor, αλλά στο... σε πολύ μεγάλε εταιρείε. Προφανώ δεν είναι εύκολο αυτό σε μια εταιρεία ενδεχομένω 10 ατόμων ή είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά για παράδειγμα, αν πα σε εταιρείε όπω αυτέ που απολύουν τώρα, το 13% και το 14%. Ναι, 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 ναι. Ε, Αυτές αυτέ οι εταιρείε έχουν τα levels. Έχουν για παράδειγμα το ξερω εγώ, M4 και το IC4, το M5 και το IC5. Okay. Και αυτά τα levels μπορεί να μην είναι εισάξια ακριβώ μισθολογικά, αλλά έχουν progression και κοντά σχετικά. Άρα λοιπόν δεν σου βάζει κάποιο καπέλο, σου λέει ότι OK, άμα θε να γίνει IC, έχει τον τρόπο, έχει το μονοπάτι να πα παρακάτω να γίνει καλύτερο, να δώσει παραπάνω αξία στην εταιρεία προφανώ, να πάρει καλύτερε αποφάσει και αυτό να είναι και μέσα λογικά οκ. Okay. Okay. Υπάρχουν άλλε εταιρείε που σου λένε ότι είσαι πέντε χρόνια στην εταιρεία, δεν πρόκειται να σου δώσω παραπάνω από τα λεφτά που παίρνει, ακόμα και αν κάνει καλύτερη δουλειά από αυτή. Δεν έχει μέλλον εδώ. Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Το να πει ότι. Κάποι, το να πει ότι εγώ παίρνω παραπάνω από έναν υπάλληλο, δηλαδή δεν τον ανταμείβω για αυτό, αυτό είναι πρόβλημα. Εντάξει, σου φύγε, πήγε αλλού. Ακριβώ. Και σου λέει ότι οκ, okay, εγώ για να σου δώσω παραπάνω από 100 ευρώ. Γίνε manager. Γίνει manager. Η χειρότερη υπόθεση ever. Αυτό κατάλαβε. Χειρότερη. Ναι, ένα κακό Assumption. Άρα λοιπόν εκεί πέρα τι κάνει. Χάνει ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό τεχνικά. Οκ. Okay. Βάζει ένα άτομο manager το οποίο δεν, δεν είναι, είναι καλό. καλό. Ναι. Και πληρώνει παραπάνω λεφτά. Πολύ ωραία πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το πάρει από μια μεριά, ρε παιδί μου, και να έχει το... Και, Και δυστυχώ υπάρχουν εταιρείε οι οποίε το κάνουν αυτό. Mm. Ενδεχομένω του. Δεν ξέρω αν είναι δηλαδή κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι για να τιμωρήσουν ναι. κάποιον. Όχι, είναι του και είναι το κλασικό θέμα, αυτό το οποίο λέω και πριν. Κρίνω πράγματα πάρα πολύ επιφανειακά. Κάποιο είναι 8 ώρε, δουλεύει. Α, κάποιο το επόμενό του βήμα, αφού τώρα τα βάλει σε ένα individual contributor μισθολογικά, mm -hmm. το επόμενό του βήμα είναι να γίνει manager. Αισθάνεται ενδεχομένω μια εταιρεία πιο καλά, πιο άνετα να πει ότι. Ρε εσύ ο Πάρη είναι πέντε χρόνια μαζί μα. Έξι, δέκα, δεν έχει σημασία. Ναι. Καλό παιδί είναι μωρέ τώρα, δεν πρόκειται να μα κάνει μαλακή, αλλά δεν θα κάνει και ο Πάρη μαλακή επίτηδε. Όχι, θα τα κάνει κόλλο επειδή δεν, είναι δουλειά του αυτό βασικά. Το αναθέσαν κάτι που δεν είναι δουλειά του. Οπότε εκεί πέρα διώχνει τον κόσμο σου. Ναι. Και ξανά, είναι ok να πει ότι sorry, εμεί δεν, δεν, έχουμε την ανάγκη για κάποιο skill set καλύτερο. Δεν, δεν μπορούμε να το στηρίξουμε, ρε παιδί μου. Να Μπορώ, στηρίξουμε μέχρι ένα επίπεδο. Να. Και να είσαι ok για να φύγει, για να φύγει το άτομο, παρά να πα και να του πει ε, Ναι, αλλά για να κάνουμε κάτι τώρα πρέπει να. έγινε manager τώρα, φίλε. Ναι, αλλά ξέρει τι, τι. Τι θα πει δεν έχουμε ανάγκη από ένα καλύτερο σκύλισμα. Αν κάποιο. Τώρα, πώ να το κρίνουμε, ότι είναι individual contributor και έστω ότι δεν είναι και tech lead. Mm -hmm. Τι είναι αυτό που θα γίνεται καλύτερο, θα βγάζει πιο ασφαλή κώδικα σε πιο γρήγορο χρόνο. Δηλαδή θα βγάζει καλύτερο κώδικα σε πιο γρήγορο χρόνο. Μπορεί να ε, μην κερδίζει από αυτό. Ναι, ξέρω, Μπορεί να μπορεί να το, το εκμεταλλευτεί γιατί το ότι υπάρχει, ε, υπάρχει αξία. Εντάξει, μπορεί να το μειώσει το χρόνο εργασία. να πει και okay, δούλευε 6 ώρε. Ναι, με τα ίδια λεφτά. Αφού το ίδιο αποτέλεσμα θα παίρνω και μετά κάνει κάτι άλλο. Ναι. Θέλει λίγο flexibility εκεί τώρα. Αλλάζουν οι εποχέ αυτή την αγορά. Ναι. Ναι, ρε, προφανώ τώρα εντάξει, έγινε λίγο. Εντάξει, το σκηνικό είναι τώρα, παγκοσμίω, αλλά <laughs> Ε, τώρα λέει η Amazon ετοιμάζεται να απολύσει ένα δεκαχίλιαρο. Νομίζω απέλησε. Το έκανε. Μα λέγα μπήκα και είδα έχουν απολύσει 120.000 άτομα παγκοσμίω. Ναι. Αυτό είναι μια κομμόπολη, ρε φίλε. Μια κομμόπολη μια πόλη στην Ελλάδα. Ναι, ναι, αλλά άμα πάρει 4 εταιρείε, πέντε. Λέει η Microsoft, Amazon, Facebook έχουν απολύσει η Manman 30.000. Twitter, αλλά 3,5. Ναι. Ε, ε, όχι, Square. Δεν ξέρω αν απέλει Square. Όχι Square. Spotify ε, έχει απολύσει. Square Stripe. 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 Εντάξει, Stripe σου λέει 1700 άτομα, ξέρω εγώ μόνο εμείς. Ξέρω πώς ήταν λιγότερα. Netflix 700, νομίζω. Ναι. Ε, Φτάνεις. Ναι. Μπαμ μπαμ, στα 100 κάπα. Ναι, όχι, είναι 120. Είναι περισσότερα από όσα ήταν στο dot .com, Bubble. Άντε. Ναι, βέβαια εντάξει, το -com, Bubble είχε πολύ λιγότερες τεχνολογικές εταιρείε. Να το πούμε αυτό. Mm -hmm. Σωστό γι' αυτό, ναι. Το πρόβλημα το οποίο Παίζει εδώ γιατί το πιθανό να παίζει. Για το συζητούσα ε, χθε, είναι το ότι πολλοί από αυτού του ανθρώπου είναι πιθανό να φύγανε από αγορέ οι οποίε είχαν πληγεί στον COVID και πήγαν σε αγορέ οι οποίε άνθησαν στον COVID. Βλέπε Shopify. Και τώρα που απολύονται, ίσω το προηγούμενο industry να μην έχει επανέλθει, mm -hmm, Ναι, οπότε είναι δύσκολο. Και να είναι. Θα βρούνε στο, στο τεχνολογικό industry, αλλά λίγο πιο δύσκολα. Γιατί τώρα ξαφνικά πρέπει να απορροφηθούν 120.000 εργαζόμενοι. Ναι, δεν είναι εύκολο. Όχι, αλλά Γενικά είναι λίγο ανάκατη φάση ε, Ναι Είναι ανάκατη φάση Ναι τα είπαμε νομίζω και στο προηγούμενο Αλλά Εγώ θα επανέλθω Σε αυτό το οποίο λέγαμε τώρα Χωρίς ε, Δεν δε, δε, δε ρίχνω ευθύνη το το με το προηγούμενο Αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό Να βάζεις Ναι δηλαδή να σκέφτεσαι Ωραία εγώ τι θέσει εργασίες έχω Αυτή τη θέση εργασίες, τι skills, έχω, θέλω Θέλω αυτά τα skills αυτό το άτομο έχει αυτά τα skills τα οποία θέλει για αυτή την εργασία, θεω, ε, θέση εργασία. Θεωρώ ότι αυτό είναι ο πιο ασφαλή τρόπο να επενδύσει mm -hmm. σε μια θέση εργασία και να έχει τα πιο σίγουρα αποτελέσματα. Τώρα εντάξει, τα έχουμε δει στα κλασικά του. Α, αυτό είναι ο υπάλληλο νούμερο ένα τη εταιρεία και πλέον είναι ο VP of engineering, ξέρω εγώ. Και κάνει όλα Δεν είναι SVP. Μπορεί κάποιο να μου εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Ποια είναι η διαφορά senior vice president senior vice president και vice president, νιώθω ότι όλα αυτά είναι μαλακίε, επειδή κάποιο φτάνει σε ένα ρόλο τον οποίο χθε τον φανταζόμασταν ότι είναι πάρα πολύ καλό και τώρα θέλουμε να του δώσουμε προαγωγή και δεν ξέρουμε τι πρέπει, πώ του δίνουμε προαγωγή και βάζουμε το senior μπροστά. Υπάρχει junior vice president επίση. Νομίζω. <laughs> δεν ξέρω, ξέρω, <μωρέ. laughs> <laughs> Κοίτα, Μπορεί ρε παιδί μου, άμα και εμεί είχαμε μπει ρε παιδί μου, σε μια εταιρεία η οποία ήταν, είχε λάντερς ιστορίε από εδώ και από εκεί, να κυνηγούσαμε με τίτλου. Εγώ βαριέμαι γενικά. Mm -hmm. και... Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Ποιο θα μου πει τη διαφορά. Εγώ καταλαβαίνω τη διαφορά. Κατάλαβα φέτο τη διαφορά, γιατί ούτε με αυτό ασχολού, ασχολούμουν. Ε, ενό VP of engineering και ενό CTO. Mm -hmm. okay. Γιατί δεν με αφορούσε με αυτό το πράγμα. Αλλά όπω το κατάλαβα. Μου φάνηκε και διόρθωσέμαι αν έχω καταλάβει λάθο. Θα σε διορθώσω πάντα. Ότι ο CTO έχει ένα ρόλο ο οποίο είναι αρκετά overseeing mm -hmm. σε επίπεδο τεχνολογική κατεύθυνση μια εταιρεία. Και είναι και πιο κοντά στο business. Και είναι και πιο κοντά στο business, δηλαδή ασχολείται με οικονομικά, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μάλλον η απόφαση του, αν θα φύγει από το cloud και αν θα πα σε on-premise, είναι μια απόφαση CTO. Mm -hmm. Όπω το καταλαβαίνω. Και ότι ο VP of engineering ασχολείται πιο πολύ με τα εσωτερικά processes Τη εταιρεία να λειτουργούν. Δηλαδή, ίσω ο VP of engineering σε μια πιο μικρή έτσι ας πούμε, εταιρεία είναι υπεύθυνο να πει ότι ξέρει δηλαδή, τα πάντα πρέπει να περνάνε code review, πρέπει να τα αποδεχτεί ο Αντώνη, οτιδήποτε. Καταλαβαίνω ένα τέτοιο ρόλο. Πιο manager. Ο VP of engineering είναι καθαρά διαχειριστικό ρόλο. Είναι πιο day-to-day, -day, είναι τέτοια πράγματα. Ο CTO. Εξαρτάται από το μέγεθο τη εταιρεία. Γιατί η CTO είχαμε και στο Όρτλερ, δηλαδή δεν είχε. Ναι, θέλω να κάνω ένα τέτοιο επεισόδιο. Ναι. CTO σε εταιρεία ρεοσπατό μου, ξέρει. <laughs> Κάτι τέτοιο, η CEO. Ε, 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 οπότε, ποια είναι η διαφορά VP και SVP of engineering. Γνωρίζει να μου πει. Ε, καταλαβαίνω ότι ο SVP είναι ανώτερο και ότι ο VP θα κάνει report στον SVP, αλλά θέλω να καταλάβω πώ είναι η μέρα του ενό και πώ είναι η μέρα του άλλου. Δεν το καταλαβαίνω. Φτάνει σε ένα σημείο που έχει. Αρκετού VP of engineering που να μην έχουν νόημα. Ένα δεν πρέπει να είναι VP. Πώ Vice President έχει. Έχει πολλού. Γιατί μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, στην πλάτφορμα έχει. Είναι νομίζω τρει οι VP of engineering. Okay. Ε, ο ένα έχει να κάνει. είναι ο δικό μου manager που είναι με το. όλο το κομμάτι των εργαλείων. Ο ένα έχει να κάνει με το. <σφυ> νομίζω με το dedicated, δηλαδή αυτού του enterprise πελάτε. Και ο έχει να κάνει με το grid που είναι το το cloud μας ας πούμε okay. Οπότε το έχουν χωρίσει έτσι ρε παιδί μου Το SVP είναι on top of them Αν υπήρχε SVP νομίζω δεν έχουμε SVP Άμα αυτό το κάνεις χρειάζονται και άλλες ομάδες τέτοιε. Ναι, δεν καταλαβαίνω όμω γιατί αυτή είναι το vice president. Και... Είναι ένα ρόλο που είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Δεν έχω ιδέα την δηλαδή, το Όχι, ναι, μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιο είναι engineering manager σε μια ομάδα. Και μετά είναι senior engineering manager. Υπάρχει senior engineering manager. Και junior είναι generic manager. Οκ. Okay. Ή ε, associate. Associate, associate. Δεν μπορεί να του λέει junior. Associate. Φο... Πες πολύ μαλακία. Αλήθεια, το καλύτερο, έτσι όπω έχει καταντήσει, το οποίο το θεωρούσα περίεργο στην αρχή, αλλά μάλλον βγάζει νόημα, είναι αυτό που έχουν κάνει α πούμε το Facebook, Google και αυτά. Σου λένε L1, L2, L3, L4, L5. Αυτά είναι τα level. Ναι, ξέρω εγώ, 9, δεν ξέρω μέχρι πόσο πάει. Οκ. Okay. Αντί να πάει να βρει ρε παιδί μου λέξει είναι καταρχά είναι ξεκάθαρο. Δεν καταλαβαίνω. Engineering manager. Ε... engineering. Α engineering manager. Οι engineers έχει. Junior engineer. Medium level engineer ή Meteor, ανάλογα πώ το πάρει. Τι είδαμε τώρα. Τι είδαμε. είδαμε μια ωραία αγγελία. Α, είδαμε. Junior, Meteor. όχι τι ήταν. Pre, Free senior, pre κάτι ένα. Πριν μειωθεί, -me, ήταν pre πολύ περίεργο. Το <laughs> ήταν, Θέλω ε, mid skills με junior μισθό. <laughs> έχει αυτό, έχει μετά senior. Έχει μετά staff. Έχει principal. Έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να έχει. Πάει μετά. και άλλο. Ε, πόσο, ε, κάτσε. Junior, medium level, senior, staff, principal. Αυτά είναι πέντε levels. Οπότε ίσω μπορεί να έχει κι άλλα, δεν ξέρω. Okay. Αυτά, αυτά έχει νομίζω μπορώ... distinguished. Α, ah, έχει και distinguished, ναι, οκ. Okay. Μετά θα έχεις και pre-distinguished, post-distinguished. Ωραία, ωραια το. Ωραία, το. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο γενικά. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω μία εταιρεία... Άρα σε μία εταιρεία όπως είναι η Microsoft mm -hmm. δεν έχουν ε, associate engineering manager, engineering manager, engineering manager, VP of engineering και VP of engineering. Δεν τα έχουν όλα αυτά ταυτόχρονα. Τι εννοεί. Ε, δηλαδή... Έχει τέσσερα. Ε, 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 α, οκ. Okay το οποίο έχει να κάνει φαντάζομαι και με το μέγεθος της ομάδας στην οποία διαχειρίζει ως engineering manager, ναι. αλλά και με το πόσο ε, γνώση έχεις και εμπειρία. Γιατί μπορεί ρε παιδί μου για παράδειγμα να μην έχεις πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά να έχεις πολύ υψηλό βοδόμους engineers. Okay. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις κάποιον junior engineering manager ή εμένα ξέρω εγώ. Εγώ πάντως να τρεις θα έλεγα ότι αν κάποιο νιώθει ένα urge, μια τάση, να πάει να βάλει στο LinkedIn profile του την engineering manager, εγώ θα πρότεινα να μην το κάνει. Πολύ σοβαρά. Γιατί? Ε, όχι, ενώ να γίνει engineering manager, να... θα πρότεινα να μην γίνει engineering manager αν έχει αυτό το urge. Α, για τον τίτλο εννοείς εσύ. Ναι. Οκ. Okay. Ναι, όχι, θα πρέπει να, το να το είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιο ανυπομονεί να βάλει τον τίτλο engineering manager στο LinkedIn του, θα πρότεινα ακόμα τουλάχιστον να μην ακολουθεί αυτή την πορεία, γιατί είναι ματαιόδοξο εκείνη τη στιγμή και δεν είναι ουσιαστικό αυτό. Μα δεν νομίζω ότι έχει σχέση και νομίζω ότι τώρα που έχουν αρχίσει και ανακατεύονται τα πράγματα, μπορεί να καταλήξει, ξέρω εγώ, να έχει άτομα να διαχειρίζει που να παίρνουν καλύτερο μισθό από σένα. Όντω. Ναι, γιατί Θα να μπορούσε, ναι, όχι, γιατί όχι. Εξαρτάται το, 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 το ρόλο σου, ειδικά. άμα είσαι ένα ρόλο τύπου Scrum Master, μπορώ να το καταλάβω προφανώ. Άμα δουλεύει με ένα άτομο το οποίο είναι Distinguished Engineer, λέω εγώ. Προφανώ. Ή άμα για παράδειγμα η, η εταιρεία σου, η εφαρμογή πλατφόρμ που κάνει είναι τόσο σημαντική. Θα υπάρχουν άτομα τα οποία είναι σε πολύ κέρυε θέσει και η εταιρεία θα τα χρησιμοποιώνει. Ναι. Κάποιο θα πρέπει να τα διαχειριστεί αυτά τα άτομα. Και μπορεί αυτό ο κάποιο ναι. να παίρνει χαμηλό δομή από αυτά τα άτομα. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα στεγανά. Δεν λέω ότι πρέπει να παίρνουν παραπάνω engineers. Δεν λέω ότι πρέπει να παίρνουν παραπάνω engineering managers. Αλλά ναι. αυτό που λέω είναι ότι δεν θα έπρεπε το ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει να έχει σημασία. Αν είσαι κάποιο engineering manager ο οποίο επηρεάζει. 30 άτομα, 20 άτομα. Ναι. Και λόγω αυτού, αυτά τα 20 άτομα είναι 5% πιο αποδοτικά. Οκ. Okay. Η αξία που παρέχει είναι τεράστια. Σίγουρα. Αυτό το οποίο εγώ έχω να πω και το οποίο συνειδητοποίησα και από τη δική μου ζωή καθώ άλλα σιγά σιγά είναι το ότι όσο πιο managerial ο ρόλος τόσο περισσότερο επικοινωνείς παρά παράγεις. Ναι. Και όταν επικοινωνεί, μπορεί να μην έχει τόσα πολλά meetings. Δεν θα το πω με αυτήν την έννοια. Όχι, όχι. Γράφει. Φροντίζει ναι. Προλαβαίνεις καταστάσεις, πράγματα. Έχει ναι. Προλαβαίνει καταστάσει. Συγχρονίζει πράγματα. Βλέπει το. αντί να φτάσει στο deadline και να πει Δεν το βγάλαμε. Προσπαθεί να δει πιο πριν τι γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν ναι, πάρα ναι, ναι, πολλέ ναι. διεργασίε. Κάποιο άτομο δεν είναι χαρούμενο και φροντίζει να, να προλάβει την κατάσταση πριν πει ότι δεν είμαι χαρούμενο και φεύγω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά το φροντίζει στην αρχή του. Πριν, όταν δημιουργείται το πρόβλημα, βλέπει μια κόντρα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνει ένα ε, manager και τα οποία δεν είναι micro management. Γιατί σίγουρα δεν πας να πει στον άλλον τι κάνει. Δεν λε τον άλλον για παράδειγμα, γιατί έχει βάλει στο μπλε κόουστερ και όχι στο μαύρο κόουστερ τον καφέ σου. Για να κάνω μια καλού κακού τώρα. <laughs> ας κάνουμε μια. Ε, ναι. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα, ένα σημαντικό κομμάτι, το ότι όταν έρθει η ώρα να γίνει manager. Δεν θα είναι η στιγμή που θα πας να λες στον κόσμο τι θα κάνει. Mm -hmm. Ναι. Μα... Αυτό που είναι σε όλα τα τσιτάτα, ξέρεις, τα quotes για στο ίντερνετ και αυτά που λένε ότι προσλαμβάνει σε ανθρώπους που είναι πιο έξυπνοι από σένα και ανθρώπους για να σου πούνε τι να κάνεις. Mm. Είναι πραγματικότητα. Mm -hmm. Θεωρώ αυτός για παράδειγμα που ίσως έχει ένα authority σαν θέση εργασία είναι το άτομο που είναι στη θέση tech lead. Mm -hmm. Γιατί αναγκαστικά θα καθορίσει το... μια κατεύθυνση. Ναι, ναι. Και το οποίο καλά θα κάνει γιατί έχει μια εμπειρία αυτό το άτομο. Μα είναι η θέση αυτή φτιαγμένη για να υπάρχει κάποιο άτομο ναι. το οποίο θα μπορέσει να, να δείξει τον δρόμο. Όχι να πάει στον άλλον Άγκεν... και να πει. Θα σω... Να γράψουμε λίγο, να κάνουμε ρετη συνάρτηση, γιατί τη γράφω με όχι, φόρλου παντού. Όχι, δει, αλλά αυτό το άτομο θα πει ότι ξέρει τι δεν έχει νόημα να πάμε σε Kubernetes επειδή όλο αυτό είναι bloodware και θα πάμε σε κάτι άλλο. Καλά, είδε το μήνυμα που σου έστειλα. Ναι. Εξαιρετικό. Απλά δεν μπόρεσα να απαντήσω γιατί εκείνη τη στιγμή ετοιμάζατε διαφάνει. Το οποίο έλεγε. Τι ήτανε. Α, λέει που συζητά να πάμε σε EKS ή Fargate. Τι ήτανε γιατί είχε ACS και τον πετάνε από το παράθυρο. Ναι, ναι, ναι. Πέθανε. Δηλαδή, απλά εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα σε ένα με τη μία. Ήταν καλό. Και το Fargate είναι καλό. Απλά εντάξει. Δεν είναι, απλά ήταν η φάση. Ναι, εννοείται. Εγώ, να σου πω την άνθια, πιο εύκολα θα πέταγα από το παράθυρο κάποιον που θα έλεγε Πάμε σε EKS. Μα γιατί. Γιατί yeah, δεν χρειάζεται. Μα γιατί. By default δεν χρειάζεται. Πραγματικά. <laughs> ε, αλλά ναι, μια τέτοια απόφαση η οποία σε σημαντικό βάθμο θα καθορίσει την καθημερινότητα καλό να την πάρει ένα άτομο το οποίο έχει μια θέση technical leadership. Ναι, μα το οποίο είναι διαφορετικό από το manager ανθρώπων. Δεν διαφωνώ. Αυτό που λέω είναι αυτό, δηλαδή... Υπάρχουν! Ναι. <laughs> δηλαδή, άμα δεν είσαι μια εταιρεία πέντε ατόμων, mm -hmm. που αναγκαστικά οι θέσει είναι περιορισμένε και τι μπορεί να κάνει ο καθένα είναι πιο περιορισμένο. κάνει παραπάνω πράγματα, δεν μπορεί να έχει σαφώ ορισμένε mm -hmm. ε, θέσει, εύκολα τουλάχιστον εκεί πέρα. Mm -hmm. Κάποια άτομα, μπορεί όχι όλα, για κάποια άτομα μπορεί να είναι σαφώ ορισμένη θέση, για κάποια άτομα αναγκαστικά θα κάνουν παραπάνω από ένα ρόλο. Οκ, okay. αναγκαστικά. Δεν δε, δε βγαίνει. Δηλαδή, δε, άμα βάλει του πόσιου ρόλου υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πέντε άτομα, δεν μπορεί να μοιράσει, ρε παιδί μου. Δε, δεν βγαίνει. Yeah, Κα, πόσο, κάποιοι πόσο, θα πάρει πόσο. δύο. Mm -hmm. Ή κάποιοι θα πάρουν μισό, από μισό έναν τρίτο ρόλο, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Αλλά μέσα σε μια πιο μεγάλη εταιρεία μπορεί να επιλέξει. Έχει διαφορετικά καλά, έχει διαφορετικέ χαρέ, διαφορετικά δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσει και να γίνει καλύτερο κ.ο.κ. Το managerial από το IC μονοπάτι και δεν θα έπρεπε το ένα να είναι. Διάδοχη κατάσταση του αλλού. Θα έπρεπε να μπορεί να διαλέξει και να πα εκεί πέρα που θα είσαι πιο καλά με τον εαυτό σου, πιο αποδοτικό, πιο χαρούμενο, όλα αυτά μαζί. Οπότε, Οπότε σου, σου κάνω up ερωτήσεις. Some up ερωτήσει. Ποια πιστεύει ότι είναι κάποια πράγματα που θα έπρεπε να νιώθει ένα άτομο χαρούμενο, για να τον, τα οποία τον βοηθάνε να γίνει ε, Καλός μάνατζερ. Πρέπει να είσαι χαρούμενος όταν βλέπεις ότι βοήθησε τα άτομα να πάρουν, απο... να πάρουν αποφάσεις και να βρουν λύσεις που εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς. Mm. Δηλαδή, άμα θέλεις να έχεις δίκιο, ναι. μάλλον δεν είναι καλή θέση το να είσαι manager. Τέλειο. Για... γιατί, γιατί αναγκαστικά, άμα θέλεις να έχεις δίκιο, θα πρέπει να, να έχεις πάρα πολύ μεγάλη επαφή και απόφαση πάνω σε πράγματα. Πόσο σχέση έχει αυτό με το πόσο καλός developer είσαι. Καμία. Μα δεν έχει σχέση. Και τώρα έχω και μία. Ναι, πε. Εσύ πότε θα. Έρχεται ένα άτομο και σου λέει: Νομίζω ότι θέλω να, να γίνω manager. Ποια ερώτηση θα του κάνει. Με τι περνάς καλά το δουλεύει. Αυτή δεν θα ήταν ναι. η Σουστά. ερώτησή μου. Και αν μου έλεγε μου αρέσει να κάνω merch, pull request και να στέλνω πράγματα στο production, θα έλεγα. Οκ, okay, μπορεί και να κάνει, αλλά δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή, Προφανώ δεν σου λέω ότι μπορεί, δεν κάνει. Μπορεί, μπορεί, να μπορεί να καλώ, αλλά ή θα ρωτήσω, άμα μου έλεγε, ε, ξέρει τι, μου αρέσει να μιλάω με ανθρώπου και να πω ότι ξέρει ότι κάποιο είχε ένα πρόβλημα και το έβαλα από τη μέση και τώρα δουλεύει καλύτερα mm -hmm. από αύριο. Αυτό ναι. Και μια άλλη ερώτηση θα ήταν. Ναι. Τι θα ήθελε να κάνει, Πώ φαντάζεσαι την καθημερινότητα, Τι θα ήταν το, επόμε... το επόμενο βήμα στην καθημερινότητα, Πώ το φαντάζει να είναι. Και άμα μου λέει εξή, τι να είμαι την ομάδα μου και εγώ να μιλάω με τον πελάτη, Και μετά να πει και να του λέω, κάτι αυτό και το άλλο και το παράλληλο. Ε όχι. Όχι. Δεν είναι technical leadership. Μπορούν κάποια πράγματα. Κάποιο μπορεί να είναι manager, technical leader και individual contributor ταυτόχρονα. Αλλά, δυσκολάκι, βέβαια. Δυσκολάκι, αλλά σε μια εταιρεία στην αρχή που είναι τρία άτομα, τι θα είναι, θα είναι όλα. Mm -hmm. Αναγκαστικά. Ε, αλλά είναι τρει διαφορετικοί ρόλοι. Δηλαδή κάθε φορά φορά σε ένα καπέλο. Σωστό. λοιπόν σε αυτό δεν υπάρχει multitasking. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να του ξεχωρίσει. Εγώ δηλαδή είχα τρελό θέμα να, να του ξεχωρίσω στο παρελθόν. Ξεκάθαρα. Τώρα έχω μικρό θέμα. Θυμάσαι κάποια στιγμή στο παρελθόν. Να που επειδή υπήρχε αυτό το πράγμα ναι. Ε, είχαμε πει ότι όταν γράφεις κάτι ναι. όταν κάποιος μάλλον γράφει κάτι θα κάνει πριπέν το σαν πιο ρόλο Όχι Δεν το θυμάσαι Όχι Που και καλά ρε παιδί μου τώρα ε, είμαι προγραμματιστής και λέω μια άποψη Έχουμε πει τέτοιο πράγμα Νομίζω ναι Έλα ρε τρελό το οποίο τότε εντάξει, επειδή Ήμασταν και λίγο χημαδιό για πολλούς λόγους, αλλά το νόημα ήταν ότι κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να είναι οριστικές, γιατί ναι. καλώς ή κακώς κάποια άτομα έχουν μια ευθύνη και άρα μπορούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Και κάποιες αποφάσεις, κάποιες μάλλον, κάποιες προτάσεις θα ήταν προσυζήτηση. Ναι. Και επειδή αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει ο άλλος, ναι. το πότε ισχύει το ένα και πότε το άλλο. Θα σου πω... Ε, όταν παίζαμε DD, mm -hmm. είχαμε το εξή. Για να είναι ξεκάθαρο πότε μιλά, σαν πάρη ή πότε μιλά, σαν τον χαρακτήρα που είχα. Ε, όταν παί... Οι χαρακτήρε μιλούσαν αγγλικά μεταξύ του. Okay. Οπότε αν μιλούσαμε ελληνικά, μιλούσαμε τα φυσικά πρόσωπα που ήμασταν εκεί. Δηλαδή, α, τι θα παραγγείλουμε, να ανοίξουμε τι εφαρμογέ και τα ρέστα. Αλλά όταν παίζανε οι χαρακτήρε, παίζανε στα αγγλικά. Α, ωραίο, ναι. Για να μπορεί ο άλλο να καταλάβει ναι. πώ. Ε, όταν έχει πολλά καπέλα, πρέπει να ναι, ναι. είναι εύκολο να καταλάβει με ποιο καπέλο έχει Γι' αυτό ειδικά σε Σόρσλερ, που ήμασταν πέντε co-founders και σε σημαντικό βαθμό, παρόλο που ο καθένα είχε ρολού, ήταν σημαντικά οριζόντιο όλο αυτό. Δηλαδή, ήμασταν πέντε co-founders. Δεν προσέλαβε κάποιο κάποιον. Ναι. Ε, εκεί ήδη ήταν απίστευτα δύσκολο. Εκεί ήταν απίστευτα δύσκολο. Ενώ αυτή τη στιγμή στην εταιρεία, παρόλο που πάλι και θα γράψω κώδικα και θα τύχει να βάλουμε review, ξέρει, κάποιον άλλον από την ομάδα να, να κάνει σε εμά. Επειδή υπάρχει αυτή η σχέση εργασία, η είναι πιο ξεκάθαρη, ότι είμαστε εργοδότε, είναι πάλι ναι. είναι, λίγο, είναι λίγο πιο εύκολο. Αλλά και πάλι είναι delicate, θεωρώ. Γιατί είναι πολύ εύκολο, ειδικά όταν, έχεις ένα, ειδικά όταν δικαιούσε να έχει έναν ε, privileged ρόλο, έναν, ε, ένα προνομιούχο ρόλο, είναι εύκολο οτιδήποτε πει να έχει αυτό το καπέλο. Γιατί δηλαδή αυτό για τον άλλον είναι το πιο ασφαλέ. Ακριβώ. Και εκεί πέρα υπάρχει το άλλο πρόβλημα ότι πώ κάνει μια πρόταση η οποία μπορεί να μην είναι και σωστή. Και αυτή η πρόταση κρίνεται. Άρα πα και σε άλλα Σαν manager. Σαν manager, σαν ιδιοκτήτη μια εταιρεία, σαν πολλά. Γιατί και αυτό είναι δύσκολο. Ναι. Για μένα θέτει από την αρχή τι προσδοκιε mm -hmm. Δηλαδή, παιδιά, λέω αυτό. Δεν ξέρω αν είναι απλά πέταξα μια ιδέα. Και άπαξ και δεν το λες αυτό εκείνη τη στιγμή σαν manager ή σαν leader ή σαν ιδιοκτήτη. Ε, για μένα και αυτό το οποίο κάνεις είναι και αυτό το οποίο εγώ προσπαθώ να κάνω λέω ότι up to you δικό σα και δεν με νοιάζει mm -hmm. και αν το κιόλας ναι, και το νοώ, όχι και λέω, up to you και δεν με νοιάζει όχι, αμακίνη... όχι δεν δε με <φυ> Μολοκύ, το, 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 <laughs> ναι, το είπα για να το βγάλω από μέσα μου Okay. Δεν με νοιάζει. Δεν με αφορά. Το είπα για να το βγάλω από μέσα μου. Φέτει ξεκάθαρα το πλαίσιο που επικοινωνεί ναι. αυτό. Όχι, έχει... έχει πολύ νόημα αυτό. Ναι. Μάλιστα. Αν πες. Τίποτα. Αυτό. Αυτό. Πολύ ωραία. Μάνατζερ ή IC τελικά, τι είναι καλύτερο. <laughs> ε, θα σου πω για μένα. Για μένα. Εγώ με ένα Εγώ κουβά με να τα πάντα μέσα 100%. Και περνάω, και περνάω φάσεις mm -hmm. Αυτό. Έχει την καλύτερη, περνάω φάσει μέσα στη μέρα που ξεκινά. Mm -hmm. Αλλά άμα με ρωτήσει, εγώ για παράδειγμα, θα ήθελα η μέρα μου να ξεκινάει με ένα πιο managerial. Mm -hmm. Δηλαδή να φύγουν κάποια πράγματα τύπου, να δούμε ωραία τι έχουμε να γίνει, να διαχειριστούμε πράγματα. Μετά με νοιάζει πιο πολύ το κομμάτι το leadership, δηλαδή, ωραία. Τώρα που καθαρίσαμε το χωρο και έχουν φύγει, τον, τον έχουμε σκουπίσει, τώρα θα ήθελα να κοιτάξω λίγο μακριά, να δω ένα bird's eye view. Και αφού του ξεκαθαρίσει λίγο και ο δρόμος, ποιο είναι, μου αρέσει να, κάποια στιγμή να γράφω κώδικα. Χθε ήθελα λίγο να γράψω κώδικα, αλλά δεν μου βγήκε. Δεν μου είχε πάει δύο ώρα το βράδυ και δεν, δεν Εντάξει, αλλά. Έτυχε. Δεν δε δουλεύω έτυχε. μέχρι τι 2 το βράδυ. Έτυχε χθε. Ήταν μέρα αυτέ τι μέρε. Εντάξει, αυτά θα τύχουν εννοώ. Εννοείται και όχι, για να είμαι ειλικρινή, ήταν και μια χαλαρή μέρα κατά τα άλλα που απλά πήρα την απόφαση να περάσω το απόγευμά μου και μετά ήρεμα και να κάνω πράγματα και να δουλέψω από τι 11 και μετά. Δεν ήταν ότι δούλεψα πολύ. Μια χαρά μου. Αυτό. Εσύ τι λε. Εγώ νομίζω ότι το, 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 το IC κομμάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι το καλύτερο δυνατό για μένα, γιατί. Εντάξει, φτάνω σε ένα σημείο, μου αρέσει να γράφω κώδικα, μου αρέσει να κάνω λύσει, μου αρέσουν όλα αυτά, αλλά ε, μ' μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το κομμάτι του να μπορεί να βοηθήσει άλλου να κάνουν πράγματα τα οποία είναι πέρα από τι δυνατότητέ σου. Και καλό ή κακό, ο, ο μόνο τρόπο να το κάνει αυτό είναι το. Είναι φοβερό αυτό. Είναι το πιο μοναδίρο κομμάτι. Οπότε. Και, εγώ, και εμένα θα, θα, θα μου αρέσει να γράψω κώδικα, και εγώ θα έχω αποψάρε τον κώδικα και θα είμαι λίγο περίεργο και, και, και... Προσπαθώ να το μειώσω και ελπίζω ότι το έχω μειώσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή δεν έχω mm. πολύ μεγάλο θέμα σε αυτό. Αλλά το άλλο μου μαγεύει λίγο παραπάνω. Οπότε. Ναι. Τίνω κι εγώ προ εκεί. Τέλεια. Δηλαδή θα ήθελα να μην γράφω κώδικα που χρειάζεται να γραφτεί. Αυτό είναι το ιδανικό για μένα. Νομίζω κι εγώ, το... εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Ή να πω ότι θα το ήθελα πάρα πολύ σπάνια. Ναι. Θα το ήθελα πάρα πάνω, πολύ. Προφανώ ναι. δεν είμαι ακόμα στη φάση που ναι. μπορώ να ναι. κλείσω την κάμερα. Ναι. <laughs> Μ' αρέσει που πήραμε κάμερα για να έχουμε βίντεο. Ε, μάλλον κάποιο Αντώνη δεν έχει σβήσει τα παλιά βιντεάκια ναι, να ξέρει. Δεν πειράζει. Το κάνουμε ένα κι αλλιώ. Ωραία. Οπότε αυτό. Τέλεια. Ε, πάμε για καμιά πρώτα Ναι, βεβαίω. Πάμε... πάμε, για πρωτασούλα. Ναι, εγώ αυτό το οποίο θα πρότεινα και το οποίο είναι σχετικό με όλα αυτά που λέμε είναι το course της Ζαχαρένιας Αντζητικάκη το οποίο έχει να κάνει με το πώς κάποιος από individual contributor γίνεται manager. Έτσι okay. είναι εγώ το έχω καταλάβει το, το course. Οπότε είναι κάτι σχετικό. Φαντάζομαι θα ασχολείται και με το ξέρεις, ποιος ταιριάζει και πώς να ξέρεις αν αυτό είναι για σένα αλλά γενικά την, την εμπιστεύομαι. Μου αρέσει το περιεχόμενο σε σημαντικό βαθμό. Οπότε αυτό. Ωραία φάση. Ε, λοιπόν, εγώ θα προτείνω το κατάστημα που έχουμε πάρει το, το Νίον. Τέλεια. Το, Νίον, ναι. το οποίο συνέχεια μπερδεύω το όνομά του βέβαια. Αθηνόγραμμα. Αθηνόγραμμα, οκ. Okay. Το μπερδεύω το Αθηνόγραμμα και, και μετά σίγουρο ότι δεν είναι ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. ναι. Αθηνόγραμμα. Οπότε, ναι, άμα κάποιο θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο, μα είναι το δεύτερο που παίρνουμε. Όχι για μα. Mm -hmm. Είχαμε πάρει ναι. ε, άλλο ένα. Δεύτερος, δεύτερος. Και γενικά είναι Πολύ καλή φάση και πολύ. και καλά παιδιά και αυτά. Οπότε Τέλεια. Αυτό. Εξαιρετικά. Μικρή κουβέντα.fm slash S04 04. e 04. φίλε. Εκατοστό επεισόδιο. Εκατοστό επεισόδιο. Εκατοστώ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.